Αυτή η δουλειά γίνεται με Dremel. Μπορείς να το κάνεις και με τρυπάνι, αλλά εντάξει, το Dremel είναι λίγο πιο, ας πούμε, ειδικό για αυτή τη δουλειά. Γυαλιά να φοράτε, γιατί πετάει πάρα πολύ το αλουμίνιο, ας πούμε, όπως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία. Και πάμε με το μαλακό, γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας, εγώ πρώτη φορά το κάνω. Όπως βλέπετε, το τρώει βούτυρο. Αν έχετε και μια σκούπα πρόχειρη, θα τη βάλετε κάπως έτσι εκεί, τώρα συγγνώμη για το θόρυβο. Να τα τραβάει όλα κάτω, ακόμα καλύτερα. Έχω φτάσει κάπου εδώ. Εντάξει, τώρα βέβαια πρέπει να... Δηλαδή τώρα που βάζω το δάχτυλό μου νιώθω κάποιες ανομαλίες εδώ μέσα, επίσης πρέπει να φάω. Θα τις φάω και αυτές. Αλλά... κάπως έτσι είναι η δουλειά. Κάτι τέτοιο. Βάζοντας αυτό το εξάρτημα εδώ μπροστά, τώρα κάνω τα τελευταία, κάτι λεπτομέρειες έχουν μείνει εκεί κάτω, αν τις βλέπετε, κάτω προς τα εκεί. Αυτές θα τις φτιάξω τώρα εδώ με το γυαλόχαρτο και... εντάξει, οπτικά μου αρέσει, τώρα δεν ξέρω αν την άνοιξα πολύ, θα δείξει. Και τώρα, ας πούμε, βλέπω κάποιες μικρολεπτομέρειες και εδώ πέρα, τις οποίες θα βρω κάποιο κατάλληλο εργαλείο να τις φάω εδώ πέρα, δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι και εδώ λιγάκι ίσως να καταφέρω, γιατί τώρα εδώ είναι πολύ λεπτή η κατάσταση γύρω και από την κανονικά πρέπει να φάω. Δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω αυτό εκεί, θα δω όμως κάπως μπορώ να στήριξω εδώ. Ακόμα και αυτό εδώ λίγο, ίσως θέλει και αυτό λίγο φάγωμα εκεί, για να δούμε. Σαν οδοντίατρος νιώθω με τον τροχό. Κάτι γίνεται. Εδώ προσεκτικά μην φάμε την έδρα, ε. Η έδρα είναι αυτή εδώ πάνω. Όποιος θέλει σφράγισμα να μου έρθει. Νομίζω είμαστε perfect. Λοιπόν, μετά από λίγο ψάξιμο και λίγο διάβασμα, διάβασα λοιπόν το εξής. Αυτή εδώ η επιφάνεια εδώ μέσα δεν πρέπει να είναι λεία. Πρέπει να είναι σαγρέ. Δεν πρέπει να είναι σαν καθρέφτης μέσα. Οπότε με τη βούρτσα αυτήν εδώ θα την κάνουμε λίγο σαγρέ. Πάμε.
Έτσι. Να είναι λίγο γριοπή, δεν θέλει να είναι καθρέφτης. Και επίσης, διάβασα ότι δεν πρέπει να πειράξουμε καθόλου αυτήν εδώ την επιφάνεια. Αυτή εδώ η επιφάνεια αντιθέτως σε κάποιες περιπτώσεις θέλει και γέμισμα ώστε το καύσιμο όπως κατεβαίνει από εδώ να πέφτει όσο το δυνατόν πιο ας πούμε κάθετα μέσα, να μην έχει γωνίες και τέτοια να κάνει στροβιλισμού. Εδώ κάτω έτσι δεν την είχα γυαλίσει, είναι αγριωτή, οπότε άρα. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε και την εισαγωγή, η οποία έχει ένα καρομάκα. Η εξαγωγή ας πούμε διάβαζα ότι αυτή θέλεις να είναι γυαλισμένη για να καθυστερήσεις όσο μπορείς την προσκόλληση ας πούμε αυτής της μαυρίλας που έχει τώρα εκεί πέρα. Τώρα που έτσι λίγο την καθαρίσαμε και βλέπουμε τι παίζει, να δούμε και πώς θα κινηθούμε. Άρα τώρα, να εκεί μέσα ας πούμε, ναι. Εκεί δεν θα πειράξουμε λογικά τίποτα. Και εδώ απλά θα την ανοίξουμε λιγάκι και θα τη γυαλίσουμε. Πάμε να την ανοίξουμε και λίγο όπως είπαμε. Κάπως έτσι είμαστε εδώ. Έχω βάλει ένα άλλο εργαλείο μπροστά να δω αν μπορώ να συνεχίσω το σκάψιμο εκεί μέσα. Ωραία φίλε. Κάτι πολύ αυτό το μαρτυρφλάρι. Βάλουμε και λίγο γυαλοχαρτάκι, μετά βούρτσα και μετά θα βάλουμε και πανόβουρτσα να το γυαλίσουμε.
Αφού γυαλοχαρτάραμε, θα βάλουμε και λίγη βούρτσα να πάρει τα πολλά. Μετά πανόβουρτσα και μετά θα τη γυρίσουμε από κάτω να κάνουμε και ό,τι μπορούμε εκεί γύρω γύρω στη θαλπίδα που είναι δύσκολο. Αυτά είναι, εδώ είναι το αποτέλεσμα λοιπόν. Τώρα, αν εξαιρέσει την εισαγωγή, η οποία είναι μεγάλη, στην εξαγωγή που είναι πιο στενή, δεν μπόρεσα, ίσως δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω σωστά, τέλος πάντων εδώ, το γυάλισμα. Το έκανα όσο πιο γυαλιστερό μπορούσα εδώ πέρα, εδώ μέσα. Πλύσιμο, καλό, φύσιγμα, πλύσιμο καλό να φύγουν από μέσα όλα τα ρινίσματα κτλ. Πλύσιμο τα εξαρτήματά της καλό. Και μετά μοντάρισμα. Πολύ απαλά. Τη βρωμιά θέλουμε να βγάλουμε. Κάπως έτσι. Στο τέλος την ξεπλένεις και με νερό να φύγουν τα πολλά και μετά παίρνεις ένα κουβά, ρίχνεις μέσα σουάζ τελείως, το βάζεις μέσα, βάζεις και όλα τα κοκοψόκια εδώ πέρα. Και αύριο το πρωί, ό,τι λάδια είναι, θα έχουν έρθει πάνω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή είχα δύο κεφαλές, την οποία έλυσα πρώτα τη μία, δηλαδή ότι θα έφτιαχνα εκείνη, ότι θα έκανα σε εκείνη την ας πούμε ροϊκή που έκανα σε αυτήν εδώ. Όμως εκείνη, εκτός από το ότι ήταν ήδη ανοιγμένη δηλαδή, δεν είχε εδώ καλές βόλτες, ήταν με χελικόιλ, οπότε επειδή θέλω να στηρίξω το τούρμπο εδώ πάνω, εκείνη απορρίφθηκε. Είχα λύσει λοιπόν εκείνη, έλυσα και αυτήν και το πακέτο είναι ότι μπέρδεψα τις βαλβίδες. Δεν θυμάμαι ποιες βαλβίδες ήταν σε ποια. Οπότε τώρα θα κάνουμε και ένα άλλο πράγμα. Οι βαλβίδες είναι ίσχυες, τις καθάρισα, είναι μια χαρά, είναι πένα. Θα κάνουμε ένα τρίψιμο βαλβίδων, το οποίο δεν το έχω ξανακάνει, παιδιά, θα δούμε ό,τι είναι να γίνει. Αυτό το μηχανάκι παίζει δηλαδή, μόλις πάνω το βάλω μπροστά να κάνει έκρηξη. Μιλώντας με τον αδερφό μου, μου είπε ότι βάζεις έτσι από λίγο σμύρι δαλυφή σε τρία σημεία, μου είπε, της βαλβίδας. Βάζεις τη βαλβίδα εδώ. Και εγώ τώρα έχω βεντούζα, έχω ένα βεντουζάκι τον αδερφό μου, αλλιώς παίρνεις ένα σωληνάκι, βενζίνη στο καυσίμο και το περνάς εδώ πέρα, στη βαλβίδα, το φοράς και αντί να την πιέζεις με τη βεντούζα όπως θα κάνω εγώ τώρα, την τραβάς από κάτω και την περιστρέφεις. Αλλά βέβαια η βεντούζα πρέπει να πιάσει πρώτα. Δεν βλέπω να πιάνει. Φαντάζομαι βγάζεις, σκουπίζεις, ξέρω εγώ. Μου είπε λέει κάποια γραμμού. Α, μάλιστα, νάτι.
Αυτή εδώ η γκρίζα ανοιχτή, αν φαίνεται στην κάμερα, δεν ξέρω, γραμμή που έχει κάνει δεν ήταν πριν. Έτοιμη είναι και αυτή. Λοιπόν, να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το αποτέλεσμα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Εντάξει, κάποιες ατέλειες, παιδιά, υπάρχουν. Τώρα δεν είμαστε και επαγγελματίες, ούτε έχουμε τίποτα κατάλληλα εργαλεία, και αυτά που έχουμε δανεικά είναι, όλα δανεικά είναι. Και το Dremel με κυβεντούζα, να πούμε, δανεική είναι, δεν είναι δικιά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε να βάζουμε βαλβίδες. Θέλουμε καταρχήν τσιμουχάκια. Μετά από τόσες ώρες δουλειάς, γιατί πραγματικά, παιδιά, έχω ρίξει πολλή δουλειά, και δεν είναι μόνο το μαστόρεμα, είναι και τα βίντεο. Τα βίντεο θέλουν πάρα πολύ ώρα για να γίνουν. Το γέλιο, λοιπόν, μετά από τόσες ώρες δουλειάς θα είναι να μην δουλέψει. Εκεί θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος, που λένε. Λοιπόν, τσακ. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε αυτή τη ροδέλα που μου έπεσε. Ένα μεγάλο, ένα τέτοιο και δύο ασφάλειες. Ένα μαγνητικό κατσαβιδάκι θα σας βοηθήσει πολύ. Να, είδες. Ακόμα να αρχίσαμε, πετάγεται. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε με τον πατροπαράδοτο τρόπο στην αρχή. Λοιπόν, άντε να το βάλεις αυτό τώρα εκεί. Θέλει προσπάθεια. Δεν ξέρω αν είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι μου φαίνεται. Με κάποιο τρόπο. Τώρα θα μπει λογικά. Άμα δεν κάνει κανένα πιου, να μου το πετάξει. Νομίζω είμαστε ok. Νομίζω είμαστε έτοιμοι και εδώ. Έχει πιάσει. Οπότε τώρα. Σούπερ κλείνει. Λαδάκια. Έχουμε εδώ έτσι λίγα μέσα. Πάμε να βάλουμε κοκοράκια. Σφίγγεις καλά. Όπα, όπα, όπα. Κάτι βαράει πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν.